Τελευταία μέρα του Νοεμβρίου ή του Αγίου Ανδρία, του Αγίου Ανδρέα, του επαναμαζόμενου Τρυποτηγανά. Ο τιμόμενος Άγιος ονομάζεται και Ανδριάς, αφού αυτές τις μέρες το κρύο αρχίζει να αντριεύει για τα καλά. Στην κότη μέρα της γιορτής του, οι νοικοκυρές φτιάχνουν λουκουμάδες. Παλαιότερα τους μοίραζαν στη γειτονιά για το καλό και έλεγαν πως όποια νοικοκυρά το αμιλήσει αυτό το έθιμο θα τη τρυπούσε ο Άγιος το τηγάνι. Κύριε Μέρη του Αγίου Ανδρέα, σήμερα και εμείς εδώ στην περιοχή μας φτιάχνουμε τους λουκουμάδες. Οι περισσότερες όμως νοικοκυρές σήμερα μια υφασαρία, μια ταλάρια, προτιμούν τους έτοιμους. Βλέπουμε εσείς εδώ πέρα ότι είστε πολύ πλήρως εξοπλισμένοι και θέλουμε να μας πείτε ποιο είναι το μυστικό για να βγαίνει ο λουκουμάς στρογγυλός, ομοιόμορφος και γευστικός. Καταρχήν καλημέρα και του χρόνου, χρόνια πολλά, να χαιρόμαστε τους αντριάδες μας. Το μυστικό είναι, εντάξει, και εγώ τώρα να πω την αλήθεια, εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Μετά από τόσα χρόνια, φέτος πιστεύω είναι, έχω μια τέτοια εμπειρία που μπορώ και το διαχειρίζομαι όπως θέλω εγώ. Γιατί άλλο στο χέρι και άλλο στο μηχάνημα. Έχει μια διαφορά. Και σαν διαδικασία, έτσι όπως την βλέπω εγώ, μου φαίνεται μια καθαρή διαδικασία. Πρέπει να ζυμωθεί. Έχουμε το αρχικό στάδιο όπως κάνουν και οι νοικοκυρές. Αυτό τυράμε και εμείς, δεν είναι κάτι άλλο. Απλώς στη μηχανή έχει μια διαφορά, είναι το ζυμάρι πιο σταθερό. Αυτό βλέπω ότι βγαίνουν και ομοιόμορφοι. Γι' αυτό βγαίνουν και ομοιόμορφοι. Έτσι, ένας λουκουμάς στα συστατικά του ακριβώς τι είναι, τι περιλαμβάνει. Το αλεύρι που είναι η πρώτη φυσική μορφή, να το πω έτσι. Το νερό, η ζάχαρη, δεν έχει κάτι άλλο το οποίο να το... για να γίνει ζύμωση. Εσείς πόσα κιλά έτσι λουκουμάδες ζυμώσατε? Κάθε χρόνο θέλουμε γύρω στα 100 κιλά αλεύρι. 100 κιλά αλεύρι. Τώρα φέτος δεν ξέρω, θα δούμε, αναλόγως παίζεται. Και ο κόσμος τους προτιμά με το σιρόπι ή με το μέλι? Εγώ πάντα κάνω τους παραδοσιακούς με το σιρόπι. Με το σιρόπι, το καριδάκι έτσι του. Ναι, την κανέλα του, αυτά. Παραδοσιακά εδώ στα ζαρμπαστία Αρβανιτάκη φτιάχνετε τους παραδοσιακούς λουκουμάδες, όμορφοι, τραγανοί, σιροπιασμένοι. Ναι, κάθε χρόνο είναι το έθιμό μας. Το Αγίου Ανδρέα και τους λουκουμάδες. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός τραγανού και γλυκού λουκουμάδου? Η επιτυχία είναι να είναι καλό το ζυμάρι, να έχει γίνει, να τηγανιστούν σωστά, να σωροπιαστούν σωστά, αυτά. Ο κόσμος σας προτιμάει σιροπιασμένους ή με μέλι? Σιροπιασμένους. Ναι. Καριδάκι και κανέλα, φαντάζομαι. Ό,τι θέλει ο καθένας. Και σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όπως και στο νησί μας, σήμερα τρώμε τους πατροπαράδοτους λουκουμάδες. Και τι πιο καλό από έναν ζεστό, λαχταριστό λουκουμά, που από ό,τι βλέπουμε η ουρά εδώ στο Καμέλια είναι πολύ μεγάλη, γιατί ο κόσμος θέλει να πάρει ζεστούς, λαχταριστούς λουκουμάδες με μέλι ή με σιρόπι. Σήμερα παραδοσιακά του Αγίου Ανδρέα παίρνουμε λουκουμάδες. Εσείς ήρθατε εδώ για να προμηθευτείτε λουκουμάδες? Ναι, ήρθα. Κάθε χρόνο παίρνετε? Σχεδόν κάθε χρόνο, ναι. Εσείς? Το ίδιο κι εγώ. Το ίδιο. Εδώ φαντάζομαι ότι σας αρέσουν πολύ. Ναι, πιο καλά μου αρέσουν εδώ, γι' αυτό έρχομαι εδώ πέρα. Έχετε παραγγείλει ή απλά περιμένετε καρτερικά? Ναι, απλά περιμένω. Με την ουρά. Και εσείς παραδοσιακά περιμένετε σήμερα τους λουκουμάδες? Όπως όλος ο κόσμος. Κάθε χρόνο το έχετε σαν έθιμο έτσι αυτή την ημέρα να τιμάτε και να παίρνετε λουκουμάδες? Βεβαίως. Τι προτιμάτε εσείς? Με μέλι, με σιρόπι? Με μέλι. Εσείς τρώτε τους λουκουμάδες καθημερινά? Σας αρέσουν οι κάρτες του Αγίου Ανδρέα? Βέβαια. Πάσα καλά. Με πόσους προτιμάτε, με μέλι ή με σιρόπι? Χωρίς. Κάθε χρόνο, ναι. Τους προτιμάτε, φαντάζομαι, έτοιμους, γιατί δεν φτιάχνουμε στο σπίτι? Όχι, φτιάχνουμε και στο σπίτι, αλλά παίρνουμε και έτοιμους. Καλημέρα, εσείς. Καλημέρα. Τιμάτε σήμερα το έθιμο μετά? Ναι. Οι λουκουμάδες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι. Και οι λουκουμάδες παίρνετε? Εμείς τους παίρνουμε από εδώ γιατί είναι καλύτεροι. Είναι οι καλύτεροι. Έτσι. Πόσους προτιμάτε εσείς? Με πολλά. Από όλα. Και από όλα. Άμα τους τρως, να τους τρως.